βρισκόμαστε 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Και προφανώς το βασικό ζητούμενο και σε αυτή την κάλπη η οποία έρχεται είναι ποια θα είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία θα μπορεί να διεκδικεί προς όφελος των Ελλήνων πολιτών αυτά που τους αξίζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέσεις μάχης παίρνουν τα κόμματα εν ώψη των ευρωεκλογών, με τον Πρωθυπουργό να προτάσει την αξιοπιστία στην Ευρώπη ως το βασικό διακύβευμα, αποφεύγοντας ωστόσο να βάλει τον εκλογικό πύχη αυτής της αναμέτρησης. Η δεύτερη θέση και ένα ποσοστό σίγουρα πάνω από 17% είναι ο εκλογικός πύχης για το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, με τον Στέφανο Κασελάκη να επιμένει ότι τελικός του στόχος είναι να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, δεν υπάρχει ντροπή. Προφανώς δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει αλαζονία. Υπάρχει αλαζονία, όπως μου είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, το ζύγι του 41% έχουν όλα κριθεί. Θα δείτε το καινούριο ζύγι σε ευρωεκλογές τώρα. Η δεύτερη θέση είναι ο στόχος και του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τους πρώτους 3 υποψηφίους του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, όλοι τους από τη λεγόμενη γενιά των 40ρηδων. Στο ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Ο στόχος είναι ένα δεύτερο κόμμα με πραγματικά αυξημένα τα ποσοστά του. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι φαίνεται προτιμά το lifestyle αντιπολίτευσης. Φιλοδοξώ να έχουμε μια γενναία αύξηση των ποσοστών μας. Προφανέστατα πολύ πάνω από το ποσοστό του Ιουλίου. Στο προεκλογικό αυτό κλίμα συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για το πόθεν έσχες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος λίγες ώρες πριν ντυθεί στα χακί και με εμφανή χιουμοριστική διάθεση επιχείρησε να βάλει τέλος στην υπόθεση με τις εταιρείες και τα αστακοκάραβα, δείχνοντας τις κάλτσες του. Ναι, δες, τι να σου πω, δεν κρύβω τίποτα. Συγγνώμη, έχει αστακούς η κάλτσα. Έχει αστακούς. Έχει αστακούς. Εγώ θέλω όλη η Ελλάδα να μπορεί να διαπρέψει και να τρώει αστακούς όποτε θέλει. Εντάξει, όλη η Ελλάδα. Το προηγούμενο χρόνο έκανα την πλειοψηφία της μεταβίβασης για πολλούς λόγους που δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Αναρωτιέμαι, έχει γίνει ποτέ ένα πόθεν έσχες για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Δεν οφείλει να συμμορφωθεί όταν κάνει πόθεν έσχες. Οφείλει να συμμορφωθεί εντός 90 ημερών από την εκλογή του. Ο κ. Κασελάκης δάνεισε το κόμμα του από συγκεκριμένη εταιρεία αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εκλογή του.